Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις και μάλιστα άμεσα προτείνει η ΟΛΜΕ σε σχετική πρότασή της προς την ΑΔΔ, από την οποία και ζητά να μπει μπροστά στη συνέχιση των όποιων μορφών αγώνα αποφασιστούν, ενώ παράλληλα ζητείται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό που ζητούν οι καθηγητές δεν είναι μια απεργία της μιας ή των δύο ημερών και μάλιστα μόνο από έναν κλάδο, αλλά κινητοποιήσεις διαρκείας με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, αφού στόχος πλέον είναι η ανατροπή της πολιτικής που μας οδηγεί ως λαός στη φτωχοποίηση. Έχουμε προτείνει για την ακρίβεια στην ΑΔΔ την κήρυξη μιας 24ωρης απεργίας, την οποία εμείς την προσδιορίζουμε στις 26 του μήνα, με τη λογική του ότι θα πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε συντεταγμένα να πάμε σε απεργιακές κινητοποίησεις και μετά την Εθνική Επέτειο να έχουμε γενίκευση των απεργιακών κινητοποίησεων σε επίπεδο δημοσίων υπαλλήλων και αν είναι δυνατόν σε επίπεδο γενικής απεργίας σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΑ. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί έκριναν την περίοδο δεν μπορεί μόνο ο κλάδος των καθηγητών να κρατήσει ένα τέτοιο απεργιακό αγώνα και απαιτείται συντονισμός δράσης όλων των εργαζομένων, πρώτα στο δημόσιο τομέα που είναι και εφικτό από τη συνομοσπονδία μας και αν είναι δυνατόν και με τον ιδιωτικό τομέα, με την ΓΕΣΕΑ. Άρα κύριε Παπαχρήστο, εσείς δεν προτείνετε μια απλή 24ωρη που θα έλεγε ο απλός άνθρωπος ότι δεν έχει να προσφέρει και τίποτα 24 ώρες απεργία μόνο? Όχι, εμείς προτείνουμε να υπάρχει συντονισμός δράσεων των δύο συνομοσπονδιών και όσον αφορά την ΑΔΔ που μπορούμε να την επηρεάσουμε, γιατί είμαστε η μεγαλύτερη ομοσπονδία του δημοσίου τομέα, ζητάμε καθαρά να βγει μπροστά και να καλέσει όλους τους δημοσίους υπαλλήλους σε πανδημοσιοπαλληλική απεργία διάρκειας, διότι τα ζητήματα που αφορούν και το δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις, τα ζητήματα αυτά πλέον είναι δυσεπίλυτα, οδηγείται ο κόσμος στη φτωχοποίηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Να σημειώσουμε ότι οι όποιες αποφάσεις θα πάρθουν στην αυριανή σύσκεψη της ΑΔΔ, αν και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, το μόνο βέβαιο είναι πως οι κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα συνεχιστούν και μάλιστα ακόμα πιο δυναμικά.